Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα, ευχαριστώ πολύ, στις 5 Μαΐου την επόμενη εβδομάδα, στο Αρχαίο Θέατρο της Απτέρας, από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι μήνες που έχουν προσπαθήσει τα παιδιά και έχουν διδαχθεί και έχουν μάθει και έχουν εμπνευστεί μεταξύ τους, θα πάρουν σάρκα και οστά σε αυτή την πολύ μοναδική συναυλία, αποκλειστικά για παιδιά, με ελεύθερη είσοδο, αρκεί κάποιος να έχει μαζί του ένα δελτίο εισόδου, το οποίο δίνεται δωρεάν. Μπορούμε να βρεθούμε όλοι λοιπόν στις 7 το απόγευμα στο Αρχαίο Θέατρο της Απτέρας στα Χανιά για να απολαύσουμε τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ειρήνη Κόλια, την εκπαιδευτικό του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε για τη συναυλία που μπράβο, αναφέρετε. Μπράβο, καλή επιτυχία να σας έχετε, καλή δύναμη. Πολύ. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, για πείτε μας, βάλτε μας το κλίμα. Ναι, ξεκίνησε από ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που έχει εκδηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και από τη Δευτεροβάθμια Χανίων από την αρχή της χρονιάς. Θέλαμε φέτος, το πιάνο είναι υποχρεωτικό όργανο σε όλα τα μουσικά σχολεία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, και θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές που είναι περισσότεροι προχωρημένοι στις σπουδές του πιάνου να ζήσουν και κάτι παραπάνω από τις σπουδές που ζουν. Γι' αυτό διαλέξαμε και το θέατρο αυτό, που είναι το μοναδικό αναστηλωμένο θέατρο στην Κρήτη προς το παρόν. Και διαλέξαμε την 5 Μαΐου λόγω Πανσελίνου, η Πανσελίνου του Λουλουδιού, όπως όλοι αναφέρεται, η Πανσελίνου του Μαΐου, για να ζήσουν τα παιδιά ερμηνεύοντας όλες αυτές τις εμπειρίες, αλλά και το ακροατήριο. Δουλεύουμε λοιπόν από την αρχή της χρονιάς, όπως αναφέρετε, και μελετάμε το Μότσαρτ. Είναι αφιέρωμα στο Μότσαρτ αυτή η συναυλία. Είναι έργα για σόλο πιάνο. Διαπιλέξαμε σονάτες και σονατίνες βιενέζικες του Μότσαρτ και έχουμε και επιλέξει και ένα έργο για πιάνο φλάουτο, ένα ντουέτο δηλαδή. Οπότε κατά βάση σόλο πιάνο θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε, ναι, τα παιδιά. Για πείτε μας, πόσο διάστημα προετοιμάζεται αυτή την εμφάνιση? Από την αρχή της χρονιάς την προετοιμάζουμε. Γύρω στον Οκτώβριο κρίθηκε το πρόγραμμα, το πολιτιστικό, ναι, αυτό. Οπότε σιγά σιγά πήραν τα παιδιά τα έργα, μελετήσαμε, διαλέξαμε και σπουδάζουμε και μελετάμε τα έργα αυτά. Τόσους μήνες παίρνει για μια μεγάλη, για εξετάσεις, για συναυλίες. Τόσους μήνες παίρνει. Το σημαντικό, κυρία Κόλια, είναι ότι μέχρι στιγμής τα περισσότερα δελτία εισόδου έχουν εξαντληθεί. Σήμερα ολοκληρωνόταν αυτή η παράδοση, παραλαβή των εισιτηρίων, σε εισαγωγικά. Ωστόσο, αν κάποιος τηλεθεατής μας παρακολουθεί και θα ήθελε να συμμετέχει, φαντάζομαι σε κάποιο τηλέφωνο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και από εκεί και πέρα, από κάποια περισσευούμενα ίσως δελτία εισόδου, να μπορέσει να απολαύσει αυτή τη μοναδική συναυλία. Ναι, ακριβώς έτσι, το τηλέφωνο του Μουσικού Σχολείου, όπως ενδιαφέρεται. Υπάρχει μια λίστα αναμονή. Σε περίπτωση ακύρωσης, ξεκινάει η διάθεση ξανά των εισιτηρίων στη λίστα αναμονή. Κυρία Κόλια, το μήνυμα που θέλει να στείλει το Μουσικό Σχολείο Χανίων προς το κοινό, προς τον κόσμο, προς την κοινωνία, μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ποιο είναι? Εμάς μας ενδιαφέρει να παράξουμε πολιτισμό σε όλα τα είδη της μουσικής. Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχολείων, τα παιδιά σπουδάζουν βυζαντινή μουσική, ευρωπαϊκή, παραδοσιακή μουσική. Είναι στο υποχρεωτικό. Εμείς τώρα, ως καθηγητές ευρωπαϊκής μουσικής, παίρνοντας αυτό το πρόγραμμα, θέλουμε να προάγουμε την ευρωπαϊκή μουσική συγκεκριμένα. Και τα παιδιά που σπουδάζουν εκείνες σε μικρότερες τάξεις, στο πιάνο, ας πούμε, να έχουν κάποια πρότυπα και από τους δικούς τους φίλους και συμμαθητές της ίδιας ηλικίας, ότι θα μπορούν να παίξουν καλύτερα και παραπάνω και να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Δηλαδή ότι είναι εφικτό να συνεχίσεις με όλες τις δυσκολίες που σημαίνουν οι σπουδές της κλασικής μουσικής, λόγω υπομονής και επιμονής που χρειάζεται για τη σπουδή, για την ολοκλήρωση των σπουδών αυτών. Μάλιστα. Οπότε είναι διπλός ο ρόλος και για τους μαθητές, που είναι κατώτερο επίπεδο, και για τον κόσμο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Εδώ είμαστε να δούμε και τον απόϊχο. Να εστιάσουμε και στον απόϊχο. Να είστε καλά, κυρία Κόλια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.